Καλό βράδυ. Για πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που ξέρει καλά τα ελληνοτουρκικά, τον καθηγητή Μάζη, τον Ιωάννη Μάζη, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, καθηγητά μου. Καλησπέρα σας, κύριε. Λοιπόν, ακούγατε... Κύριε Μάζη, ποιο να χειροκροτήσουμε εμείς για το αποτέλεσμα της συνόδου. Ακούγα και λέγουμε για βαλαμάκια. Και θα πείτε τώρα πώς θα κάνουμε τη σύνδεση. Την κάνουμε έτσι όπως λέει ο Αλέξανδρος. Πάμε από τα υγειονομικά στα εθνικά. Είναι θέματα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας, αλλά ο κορονοϊός θα έχει σκεπάσει όλα, κύριε Μάζη. Υπάρχει άνθρωπος να χειροκροτήσετε μια φορά. Ποιον? Τον Ερντογάν. Εγώ κατάλαβα τώρα από το πάντα, αλλά δεν μετάφθηκα. Λέω κάθε να δω αυτό το οποίο μάζει. Λέω γιατί είναι αλεπού. Η αλήθεια είναι ότι. Μήπως μας πάει ανάποδα, λέω. Το αξίζει το χειροκρότημα. Είναι γεγονός. Είναι γιατί γεγονός. Κερδίζει. Τα δικά του τα κερδίζει. Είναι ηγέτης για τη χώρα. Το άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θέμα είναι εμείς. Και... Δεν πάμε καλά εμείς. Κοιτάξτε. Εμείς έχουμε κάνει μία σειρά λαθών, την οποία και μαζί την έχουμε συζητήσει, να μην γίνομαι ανιαρός. Αν θέλετε τα ξαναλέω, αλλά... Να πάμε στο αύριο είναι το σημαντικό, δάσκαλε, να πάμε στο αύριο. Το αύριο. Μας περιμένει και τι πρέπει να κάνουμε. Το αύριο είναι άγνωστον, αλλά γνωρίζουμε μερικές λεπτομέρειές του. Μερικά κομμάτια δηλαδή του παζλ. Ναι. Πρώτο, ας συζητήσουμε... για εκείνη την απόφαση για το συμπέρασμα των αποφάσεων της Συνόδου στο κομμάτι που αναφέρεται για την ταύτιση με την επόμενη administration του Λευκού Οίκου σε θέματα Τουρκίας. Αν αυτό το συνδυάσουμε και με την απόφαση για επιβολή κυρώσεων, έχω μία επανάληψη, φροντίστε θα το λίγο. Θα σας το διορθώσουν αμέσως. Τότε βγάζουμε το εξής συμπέρασμα. Πανηγυρίσαμε εδώ όλοι μας για τις σκληρότατες κυρώσεις τις οποίες υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες του κυρίου Τραμπ εις την Τουρκία. Για να τις δούμε. Καταρχάς έπληξαν 4 δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Οι οποίοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι της υπηρεσίας εποπτεύσεως των έργων των εξοπλισμών στην Τουρκία. Με επικεφαλής τον κύριο Ντεμίρε. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Ο ίδιος ο κύριος Ντεμίρε δήλωσε ότι κοιτάξτε, εμείς δεν αναμειγνυόμεθα σε υποθέσεις transactions μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας, δηλαδή συναλλαγών, αγορών, πωλήσεων κτλ. Εμείς, η δουλειά μας είναι να επιβλέπουμε την εκτέλεση του έργου. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είπε ο κύριος Ντεμίρ, τα ανταλλακτικά τα οποία χρειαζόμαστε τα έχουμε ήδη. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα ανταλλακτικά από αυτά. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι τα παλαιά συμβόλαια τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν. Γιατί αν προσέξετε, μέσα στην απόφαση για την επιβολή κυρώσεων την Αμερικανική, μιλάει για τα νέα συμβόλαια, τις νέες εξαγωγές. Αυτό το νέες σημαίνει ότι οι παλαιές δεν θίγονται και η ροή συνεχίζεται. Ναι. Προσέξτε το λοιπόν αυτό. Πάμε παρακάτω. Αυτά τα μέτρα θα ασχοληθούν με τι? Μετά από 30 ημέρες θα απαγορεύσουν τις εξαγωγές νέων ανταλλακτικών, νέων συστημάτων κτλ. Ναι, αλλά μέχρι τώρα η Τουρκία κάνει θαυμάσια τη δουλειά της με αυτά που έχει και μετά από 30 ημέρες θα έχει τελειώσει και το Ουρούτς Ρεΐς στις διάστατες έρευνες και θα βρισκόμαστε εμείς. Για να γίνουν αισθητές δε αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, έτσι 8 μήνες. Ναι. Και ελπίζουμε να γίνουν αισθητές, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κύριε καθηγητά, χωρίς να χαλάω τον ήρμό σας, αυτό που λένε από τις Βρυξέλλες ότι διευρύνεται η λίστα με τα πρόσωπα για τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή θα είναι προσωποποιημένες οι κυρώσεις, αν θα πει κάτι ο Τσαβούς, ναι, είναι άλλοι επιπλέον 4 ναι. Δημόσιοι υπάλληλοι της Τέρκης Πετρόλεου. Γίνουν 8. Έτσι. Και αυτή είναι άλλη εταιρεία. Είναι, ναι, η κρατική εταιρεία πετρελαίων. Η προηγούμενη, ναι, ήταν στους εξοπλισμούς. Ναι. Λοιπόν, πάλι και εδώ σε πρόσωπα, πάλι σε 4 δημοσίους υπαλλήλους,
τους οποίους τους κάνουν κατακράτηση πάγωμα καταθέσεων, περιουσιών και δεν τους δίνουν βίζα να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ίδια είχαν κάνει και με τα τεμάχια στην Κύπρο και φέρανε τους Νορβηγούς, μετά φύγανε οι Νορβηγοί, ήρθαν οι Ολλανδοί, και μια και λέει για Κύπρο, δεν θα είναι 5-9 πρόσωπα που προτείνει η Ευρώπη και 2 η Κύπρο, δηλαδή 7. Έτσι. Αλλά προσέξτε, όλα αυτά τα πρώτα πρόσωπα τα οποία είχαν υποστεί κυρώσεις ήταν ξένοι. Οπότε εκεί. Δεν έκανε Τούρκος δηλαδή. Ακριβώς όχι. Εκεί πέρα απομάκρυναν τις ευρωπαϊκές εταιρείες οι Κύπροι. Mm-hmm. Οι Κύπροι κάναν πολύ καλύτερη δουλειά. Τώρα αυτές οι κυρώσεις απευθύνονται σε Τούρκους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Τους οποίους μάλιστα τους χαρακτήρισαν ήρωες και τους στηρίζουν, λέει ο κύριος Ερντογάν, από τούδε και στο εξής, στην Τουρκία. Ναι. Μήπως το ζουμί της υποθέσεως. Α, ναι. Το ζουμί. Το ζουμί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κυρώσεις. Mm-hmm. Μιλάμε για πομφόλυγες. Mm-hmm. Δεν μου λέτε έτσι καταπατώνται 2 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που δεν αναφέρονται καν στο συμπέρασμα για, για το Βαρώσι. Άμα διαβάσετε το κείμενο των συμπερασμάτων, εκείνο που λέει είναι ότι προκαλούν, λέει, οι Τούρκοι, ναι, και με τις έρευνες και τις γεωτρήσεις. Τελεία. Ναι. Ερώτηση σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ερώτηση όλο αυτό το πλαίσιο. Ναι, όλο αυτό το πλαίσιο των αποτελεσμάτων. Πώς το αποκωδικοποιεί ο καθηγητής Μάζης? Σημαίνει ότι μας λένε οι Ευρωπαίοι, κάντε διάλογο με την Τουρκία? Σημαίνει ότι στο επόμενο άρθρο, ναι, μας λένε ότι ο κύριος Μισελ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία, να φτιάξει μια πολυμερή διάσκεψη, λέει, στην οποία κάθε πικραμένος της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και ο τέως φασιστικός άξον Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, οι οποίοι δεν μας στήριξαν τώρα στη Σύνοδο Κορυφής. Ακριβώς. Κατάλαβα που το πάτε. Έτσι, θα έρθουν να συνεδριάσουν για το ποιο κομμάτι από μας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και από την Κύπρο θα μοιραστούν αυτοί και η Τουρκία. Άρα, μας πάνε για διάλογο και πάνε να βάλουν την ατζέντα μας, λέτε. Ακριβώς. Αυτό να το πείτε, διότι να το καταλάβουμε. Δεχτεί, ναι. Μα ναι, εάν δεχτεί μια οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να κατέβει σε ένα τέτοιο διάλογο, πρώτα-πρώτα πιστεύω ότι θα πρέπει να αναρωτηθεί. Ισχύει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης? Αν ισχύει, τι θα πάμε να κάνουμε σε αυτή την πολυμερή? Άρα θα είναι ψηφίσουμε... αλλακτική, πιάνε η Χάγη μετά. Όχι, 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 μην βιάζεστε. Α, αυτό λέω. Να το τελειώσω. Τελειώσω, εσείς τα ξέρετε. Όχι, δεν τα ξέρουμε. Εμείς εσάς θέλουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, θα πάμε να μοιράσουμε τι, τα ημάτια τα δικά μας? Δηλαδή, θα πάμε να ψηφίσουμε πλειοψηφικά για το αν ισχύει το διεθνές δίκαιο? Αυτό είναι μεγίστη ανοησία. Και μάλιστα επικίνδυνη ανοησία. Δηλαδή θα αντικαταστήσουμε το δίκαιο με πολιτικές αποφάσεις του κάθε συμμετέχοντος πικραμένου στην υπόθεση? Mm-hmm. Αυτό είναι έγκλημα. Ναι. Ένα. Δύο. Πώς θα συμμετάσχει η Κύπρος? Θα συμμετάσχει ως ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία ή θα πάει να συμμετάσχει ως τουρκοκυπριακή κοινότης, ελληνοκυπριακή κοινότης, δηλαδή επισημοποίηση της διχοτομήσεως? Mm-hmm. Γιατί η Τουρκία δεν πρόκειται να ζητήσει να συνομιλήσει με ενιαία Κύπρο, την οποία δεν αναγνωρίζει. Μα δεν την θέλει κιόλας, ούτε σε κλειστές αυτές τις σκέψεις περιγράφεται. Μα ακριβώς. Εδώ το πρωτόκολλο της Άγκυρας, το οποίο το έχουμε ξεχάσει για τα πλοία και τα αεροπλάνα με κυπριακή σημαία, δεν το είχε εφαρμόσει ποτέ, αν και το είχε υπογράψει. Ναι. Δεν όλο αναγνωρίζει αυτό... η Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζει 2 κράτη. Ναι. Το έτερον είναι η Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Mm-hmm. Θα έρθουν λοιπόν και θα μας πούν ότι η Κύπρος θα συμμετέχει ως 2 κράτη? Ναι. Όλο αυτό που περιγράφεται, μήπως είναι μια κουβέντα που δημιουργείται απλά για να την κάνουμε και να απασχολούμαστε με όλο αυτό το ζήτημα και να λέμε εντάξει, πάμε λίγο παρακάτω γιατί θα κάτσουμε κάποια στιγμή σε ένα τραπέζι? Νομίζω ότι και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτό που έκαναν στην πραγματικότητα μάλλον έτριξαν τα δόντια στη Ρωσία και όχι στην Τουρκία, βλέποντας τη Ρωσία από πίσω και όχι την Τουρκία σε αυτό που... Μα είναι σαφές, και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις του κυρίου Λαυρόφ. Mm-hmm. Αλλά επιπλέον είναι και κάτι άλλο. Τι έκανε έξυπνα ο Πομπέο?
έβαλε ένα χάδι κυρώσεων ναι. στην τουρκική πλευρά, ούτως ώστε να ακυρώσει με την ολοκλήρωση, με την υλοποίηση του χαμηλότερου δυνατού πύχη αυτού του είδους τα μέτρα, και η επόμενη κυβέρνηση να μην μπορεί να επιστρέψει ξανά στον Κάτσα. Να ξεκινήσει με ανοιχτά και λυμμένα χέρια ο κύριος Μπάιντεν να συζητάει με την Τουρκία πώς θα μπορέσει να την επαναρρημουλκίσει στη ζεστή αγκαλιά του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Mm-hmm. Αυτό όμως τι σημαίνει. Εκεί ο Ερντογάν θα αρχίσει να ζητάει ανταλλάγματα. Εσείς τι λέτε, από ποιον να τα ζητήσει, εις βάρος ποιου θα ζητήσει τα ανταλλάγματα. Εις βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Η Χάγη υπάρχει καθόλου στο τραπέζι. Η Χάγη από τη στιγμή που την κατεβάζουμε με ένα θέμα, για τους Τούρκους δεν υπάρχει. Γι' αυτό σου βάζουν την πολυμερή, να σου κατεβάσουν μία ατζέντα με 15 θέματα. Γι' αυτό σας ρώτησα πριν για την ατζέντα, για τον Κορσέ. Δεν σας άκουσα. Λέω, γι' αυτό σας είπα πριν, θα μας βάλουν την ατζέντα, θα μας βάλουν τον Κορσέ δηλαδή, και μετά θα μας πούνε, παιδιά, αυτή είναι η ατζέντα. Ναι, μα εκεί πάμε να επισημοποιήσουμε την ατζέντα Καλίν. Τη θυμάστε εκείνη τη συνάντηση που δεν έγινε ποτέ, αλλά έγινε τελικά. Ναι, ναι. Που βγήκε ο Μαρτυριάρης ο Καλίν και την είπε. Ναι, με αφορμή τη Γερμανία, ότι έγινε αυτή τριμερής. Ναι, με πρωτοβουλία της Γερμανίας. Λοιπόν, εκεί τοποθέτησε ο Καλίν όλα αυτά τα θέματα. Το οποίο αυτό το χαρτί. Νήσων, το οποίο αυτό το χαρτί το πήρε. Νήσων, το οποίο το χαρτί το πήρε ο Καλίν και το έχει στα χέρια του ακόμα. Δεν το έχουμε δει αυτό το χαρτί τι έγραφε. Όχι, δεν το ξέρουμε. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Γιατί και ο Πρωθυπουργός όταν ερωτήθηκε. Η συνάντηση έγινε, αλλά δεν έγινε. Ναι, όταν ερωτήθηκε, ναι, ναι. Όταν ερωτήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στην διεθνή έκθεση που δεν έγινε φέτος, την έκθεση που έγινε και μίλησε την πολιτική αρχηγή, είπε ότι ήταν ένα χαρτί όπου υπογράψαμε το πλαίσιο του διαλόγου. Όχι, ότι θα συζητήσουμε. Ήταν ένα χαρτί που περιγράφαμε, το χαρτί που θα γράφαμε με το πλαίσιο που θα συζητούσαμε. Και μένω στο πλαίσιο, αλλά αυτό το χαρτί. Δάσκαλε, αυτό το χαρτί δεν το έχουμε δει ακόμα όμως, για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Όχι, γιατί να το δούμε. Εμείς είμαστε σανοφάγοι. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε χαρτιά. Οι Τούρκοι γιατί το κρατάνε τώρα αυτό, μπορεί το χαρτί αυτό για τους Τούρκους, για την Κρατάνε γείτονα. Και άλλα από την περίοδο Σιμίτη, αγαπητέ φίλε. Ναι. Κρατάνε και άλλα και κρατάνε και χάρτες από την περίοδο Σιμίτη. Να το με πάτε πολύ πίσω, ναι, ναι. Τώρα. Ναι, σας διάβαζα εγώ και σας άκουγα, αλλά ακούω προσεκτικά. Υπήρχε και ένα κοινό ανακοινοθέντης Μαδρίτης, υπήρχε και ένα αποτέλεσμα του Ελσίνκη. Υπάρχουν πολλά τα οποία έχουν χάρτες, έχουν χαρτιά και τα οποία τα γνωρίζουν οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Και εμείς τι κάνουμε. Σφυρίζουμε κλέφτικα, ξέρω εγώ τι κάνουμε. Εμείς συνεχίζουμε να αγνοούμε την κατάσταση. Έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις οι οποίες δρομολογούνται και εμείς πηγαίνουμε, ασχολούμεθα με τον κορονοϊό, ο οποίος είναι πολύ σοβαρό θέμα βεβαίως, και με τον εγκλεισμό μας, και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα θέματα τα οποία θα μειώσουν την εδαφική μας κυριαρχία και την εθνική μας ανεξαρτησία. Βλέπετε δηλαδή, κύριε Μάζη, το επόμενο διάστημα να ξαναέχουμε αντίστοιχη δημιουργία κλίματος από την Τουρκία με προκλητικές κινήσεις, με νέες ναύτεξ, με καράβια έξω στο Αιγαίο. Μα ακούστε, δεν θα κάνουμε τώρα ούτε εικασία, ούτε οικοτολογία, ούτε συνωμοσιολογία. Mm-hmm. Τι μας είπε ο κύριος Τσαβούσογλου και ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας. Μας είπαν, κοιτάξτε, λέει, εμείς τελειώσαμε με τα 2Ds, δηλαδή με τις διδιάστατες έρευνες. Mm-hmm. Τώρα θα κάνουμε τα 3Ds, θα τελειώνουμε και με αυτά και μετά αμέσως, μόλις δούμε τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων και εντοπίσουμε τους πιθανούς χώρους όπου αξίζει να φέρουμε το γεωτρύπανο, θα το πάμε. Και θα το πάμε και μέχρι νοτίως της Κρήτης, αν χρειαστεί. Εκεί λοιπόν θα πρέπει εμείς να έχουμε σοβαρέψει, να έχουμε τακτοποιήσει τις σχέσεις μας με τη Γαλλία, την οποία εμπέξαμε ψυχρότατα. Οι Γάλλοι τώρα γιατί μας γύρισαν την πλάτη. Μα δεν μας γύρισαν αυτή την πλάτη. Οι Γάλλοι είναι ένα σοβαρό κράτος. Είναι πυρηνική δύναμη. Έτσι. Και σου λέει, μέχρι 16 Ιουλίου είχαμε μια υπογραφή να βάλουμε. Και εσείς βγήκατε και μας είπατε ότι δεν έχετε ένα δις, γιατί θα επιστρέφατε αναδρομικά στους συνταξιούχους. Και ξαφνικά εμφανίζεστε να είστε έτοιμοι να πληρώσετε 5 δις για να πάρετε αμερικανικά ψαράδικα. Λοιπόν, εμείς σας προσφέραμε όπλα. Όχι, ψαράδικα του λιμενικού είναι.
Εντάξει, με συγχωρείτε, διορθώστε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, τώρα ο αντίστοιχος Αμερικανός εκεί υπεύθυνος λέει βυθίστε τα αυτά, λέει τώρα ήρθε η ώρα να τα βυθίσουμε, τελειώνουμε. Έτσι, αυτά κυκλοφορούν στο ρεπορτάζ, δεν ναι, είναι δικιά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έντονο ρεπορτάζ και πάρα πολλά δημοσιογραφικά κομμάτια έμπειρων και συναδέλφων αλλά και αναλυτών που λένε ότι δεν είναι τα κατάλληλα καράβια αυτά για να τα πάρουμε. Μα τι λέτε. Λοιπόν, και εμείς θα τα πάρουμε τελικά. Προσφέρουν οι άνθρωποι υποστρατηγικό οπλισμό και εσύ τον αδιαφορείς. Σου προσφέρουν αυτή τη στιγμή δύο πλατφόρμες πλωτές, οι οποίες μπορούν να ελέγξουν Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο μόνες τους. Για τις Μπαλκάνες. Δεν ξαναρχίζω τις λεπτομέρειες. Ναι. Και παράλληλα, σου δίνουν με το άρθρο 2 της αμυντικής συμφωνίας τη δυνατότητα στρατιωτικής συνδρομής. Και εμείς δεν θέλουμε να επέμβουμε. Έτσι. Δεν μας γύρισε λοιπόν την πλάτη η Γαλλία. Ναι, αλλά είστε έμπειρος. Εκεί ήταν σαν να βάζαμε βόμβα στα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Πού δεν το θέλει η Αμερική αυτό. Γιατί δεν κατάλαβα. Όχι, μια στιγμή. Όχι, θα τα πείτε, εσείς θα τα πείτε. Εγώ δηλαδή, ναι. Βάζουμε εμείς θεμέλια του ΝΑΤΟ που συνεργαζόμαστε με μια χώρα που είναι πλέον και στο στρατιωτικό μέλος του ΝΑΤΟ όπως η Γαλλία και δεν βάζει βόμβα στα θεμέλια του ΝΑΤΟ η Τουρκία η οποία κάνει αγοραπολισίες υψηλών και εξελιγμένων τελευταίας τεχνολογίας πολεμικών συστημάτων με τη Ρωσία. Όχι, δεν ναι, αλλά μάλλον έχει μεγαλύτερο βάρος στην Τουρκία. Δεν λέω θα την βάλουμε εμείς την βόμβα. Ότι ο Μακρόν τι πήγε να κάνει. Πήγε να κάνει το μικρό ΝΑΤΟ, αυτό εννοώ. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι πήγε να κάνει το μικρό ΝΑΤΟ. Απλούστατα η Ελλάδα έπρεπε να κάνει τη δική της πολιτική. Ναι. Ο κύριος, να σας πω κάτι. Ξέρετε ποιος έδωσε πυρηνικά όπλα στο Ισραήλ. Για πείτε. Βλέπετε, όλοι στο μυαλό σας γυρνάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω, αλλά λέω είναι η εύκολη απάντηση, δεν θα είναι αυτή. Η Γαλλία έκανε πυρηνική δύναμη το Ισραήλ. Mm-hmm. Πότε αποφάσισε να γίνει πυρηνική δύναμη το Ισραήλ, μόλις ιδρύθηκε, κύριε. Με τη βοήθεια της Γαλλίας, με τη συνδρομή της Γαλλίας. Α, μπράβο. Λοιπόν, να κάτσουμε να κοιτάξουμε κι εμείς λίγο τα συμφέροντα αυτού του τόπου. Δάσκαλε, τώρα μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, τι να προσέχουμε κλείνοντας τώρα, έχει τίποτα μπροστά μας ή με το νέο έτος θα ρεμίσουμε τώρα αυτό το δεκαήμερο. Όχι, τώρα έχει τις τρισδιάστατες έρευνες του Roots Race. Βγήκε άλλωστε, να περιμένουμε καταιγισμό Ναύτεξ, οι οποίες θα μπαίνουν και στο κομμάτι με την Αίγυπτο, θα μπαίνουν και κάτω από την Κρήτη. Δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα δηλαδή. Μεταξύ μας με το δίκιο τους όμως, γιατί όταν εδώ και 7 μήνες πόσο είναι, κάνουν βόλτες και δεν τους λέει κανένας τίποτα. Γιατί να σταματήσουνε. Ναι, γιατί διατυπώθησαν και θεωρίες, αγαπητοί μου φίλοι, οι οποίες λένε, μα κοιτάξτε, εκεί είναι διεθνή ύδατα, μπορούν να... Ναι, διεθνή ύδατα είναι όσο δεν κάνουν έρευνες. Από τη στιγμή που θα απλώσουν υδρόφωνα και θα αρχίσουν να καταγράφουν, αποδεδειγμένα... Τα ύδατα αφορούν τη διέλευση, όχι την έρευνα. Ακριβώς, όχι την έρευνα. Να σας πω και κάτι άλλο. Πείτε το. Γιατί δεν κάνει η Ελλάς κάτι το οποίο προβλέπει ο νόμος από το δίκαιο της θάλασσας. Να ζητήσει τα αποτελέσματα των ερευνών που έκανε το Roots Race. Μάλιστα. Νομιμοποιείτε να το κάνει. Λέτε να μας τα δώσει, ναι. Λοιπόν, δεν πάμε για να τα πάρουμε, αγαπητοί. Αλλά να μπας και το στριμώξουμε λίγο. Λοιπόν. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα, μια πίεση. Ένα δεδικασμένο. Λοιπόν. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάζη. Να είστε καλά, παιδιά. Τα λέτε έξω από τα δόντια και να πάνε όλα καλά. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα και ό,τι επιθυμείτε. Καλές γιορτές.